Τη συνάρτηση εθνικών θεμάτων με τις πιθανές προώρες εκλογές αναλύει σε μια σημαντική παρέμβαση ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Κούσαντας. Η άποψη του Πρωθυπουργού που εξέφρασε μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ότι δεν θα έχουμε επανάληψη της τουρκικής προκλητικότητας του 2020 διαφαίνεται να μην ισχύει διότι πρώτον, την επόμενη ημέρα της δήλωσής του, 1η Ιουλίου του 2022, είχαμε 42 τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τη μεθεπόμενη ημέρα, 2 Ιουλίου 2022, 36 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Δεύτερον, το πρώτο εξάμηνο του 2022 φτάσαμε το μέγιστο αρνητικό ρεκόρ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου μας με 3.956 παραβιάσεις και 136 υπερπτήσεις νησιών. Τρίτον, η δήλωση της Τουρκίας για την έναρξη γεωτρήσεων στις αρχές του Αυγούστου του 2022, πιθανότατα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, ανεβάζει το θερμόμετρο. Τέταρτον, η συνεχιζόμενη εργαλειοποίηση της παράνομης μετανάστευσης σε όλα τα ανατολικά σύνορά μας από την Τουρκία, από το Ορμένιο μέχρι το Καστελόρισο και την Κύπρο. Πέμπτον, η τουρκική πρόθεση δέσμευσης περιοχών στην καρδιά του Αιγαίου με νότα δυτικά των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Έκτον, οι συνεχιζόμενες επίσημες απειλές Τούρκων επισήμων εναντίον της Ελλάδος. Παρόλο το διαφαινόμενο θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία, ενδεχόμενη πιθανή βεβαιασμένη επιλογή διεξαγωγής πρόωρων εθνικών εκλογών θα είναι εις βάρος των εθνικών μας θεμάτων, τα οποία θα περάσουν σε δεύτερη προτεραιότητα, όπως η εδαφική κυριαρχία της χώρας μας, οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, η εσωτερική εθνική μας ασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα, η φτώχεια στην Ελλάδα που αποτελεί πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού, η ενεργειακή ανασφάλεια λόγω Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών, το δημογραφικό θέμα της χώρας μας με τον ξενιτεμό των 500.000 νέων που έφυγαν στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αποτελέσματα μεγάλης δημοσκοπικής εταιρείας, Mark, δείχνουν ότι η εκλογική αναμέτρηση, ειδικά εάν αυτή γίνει σύντομα, θα κριθεί στην οικονομία και τα εθνικά θέματα. Τα δύο σημαντικότερα θέματα των Ελλήνων πολιτών είναι η αυξανόμενη ακρίβεια των αγαθών σε ποσοστό 85,3% και τα ελληνοτουρκικά που συγκεντρώνουν την προσοχή της κοινής γνώμης σε ποσοστό 49,8%. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.